9.302 υποψήφοι δημοτικών συνδυασμών και 380 υποψήφοι περιφερειακών συνδυασμών στο νησί μας ρίχνονται αύριο στη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών με την αγωνία για τους χιλιάδες υποψήφιους να κορυφώνεται. 73 συνδυασμοί διεκδικούν την ψήφο των κριτικών στις δημοτικές εκλογές, ενώ 4 συνδυασμοί ρίχνονται στη μάχη των περιφερειακών εκλογών. Το 1 μέτρο μήκος αγγίζει ψηφοδέλτιο για το Δήμο Ηρακλείου, κάτι που προβληματίζει ιδιαίτερα τους πολίτες. Τελείως απογοήτευση. Τελείως. Έχει γεμίσει με κάρτες, με ψηφοδέλτια από τους υποψηφίους. Αυτά είναι συντόνια ολόκληρα. Έχει φάκελο από το Βάντσονα. Τόσο μακρός τόσο. Φοράει το φάκελο, άμα το διπλώσετε καλά θα φορέσει. Να γεννεί πόλη, να μην είναι αυτά τα ρεζιλίκια που είναι εδώ. Για δρόμοι, όλοι δρόμοι, όλα τα πράγματα είναι ξεχαρμπαλωμένα. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές αποτελούν το κυρίαρχο θέμα συζήτησης και στα συνοικιακά καφενεία, με τους δημότες να σχολιάζουν τα ψηφοδέλτια του ενός περίπου μέτρου σε μήκος, επισημένοντας τη δυσκολία στη σταυροδοσία. Θα μαζέψουν ένα σωρό ψηφοδέλτια να πάμε σαρδέλες. Ένα μέτρο ψηφοδέλτιο. Τα ποιο θα το διαβάσει. Εμένα μου τα φέρα σταυρωμένα. Εμείς είμαστε εδώ κατάδικοι. Όλο φτιάχνουν και όλο να τα. Πώς θα το διαβάσει. Υπάρχει περίπτωση εγώ δεν βλέπω, ίσα που σας ξεχωρίζω, να βρω εγώ εκεί το όνομα που θέλω. Ειδικά οι μεγάλοι άνθρωποι, πώς αυτό, να τα δίνουν στο εκλογικό κέντρο και θα γίνεται χαμός, δεν θα μπορώ να ψηφίσουμε. Εγώ τώρα ψάχνω να βρω ψηφοδέλτιο, αλλά να μην είναι σταυρωμένο, έχει εδώ στο καφενείο και δεν βρίσκω. Να κάνει κάτι για το Ηράκλειο. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει τίποτα για το Ηράκλειο, ειδικά για τα καμίνια μας. Λοιπόν, να κάνει κάτι, να μην κλείσει το βενζέλιο και καθαριότητα, να κάνει καθαριότητα. Να μην τα σκουπίδια εκεί κάτω που πάμε εκεί κάτω και είναι βρωμή ο κόσμος. Οι σχετικές προετοιμασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία με το εκλογικό υλικό να έχει στηθεί στα 1.381 τμήματα σε επίπεδο Κρήτης. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν φύγει πάνω από 220 σάκους, οπότε τα υπόλοιπα θα τα μεταφέρουμε αύριο το πρωί με δικά μας φορτηγά στα εκλογικά τμήματα όπου θα τα παραλάβουν οι δικαστικοί και τα τάμπλετ. Ενδεικτικά, οι υποψήφοι στις δημοτικές εκλογές μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ανέρχονται σε 4.122. Πέρα από τα αναπτυξιακά έργα, ζητούμενο και τους πολίτες είναι η επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας. Η καθαριότητα. Δεύτερον, η χορύπαση. Τρίτον, η πόλη του Ηρακλείου είναι άναρχη και μεγάλη. Δεν θα κοιτάζει ο εκλεγής δήμαρχος μόνο τα εντός των τυχών. Πού ψηφίζετε? Μηλοπόταμο. Αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία και κεφαλή, δεν υπάρχει μέλλον. Το καλύτερο να γίνει να μαζέψει το Ηράκλειο. Και τα διαμερίσματα μπερδεύουν πολύ. Αυτά που μοιράζουν οι υποψήφοι είναι σταυρωμένα. Και μου δίνει εμένα από το δεύτερο διαμέρισμα ένα ψηφοδέλτιο σταυρωμένο να το δώσω στη γιαγιά μου. Και αυτό δεν κάνει για εδώ. Γεμίσετε καρτελάκια υποψηφίων. Πολλούς. Έβαλες. Άσχετα κάνω τον αγώνα τον και όποιος βγει. Ευελπιστούμε το Ηράκλειο να γίνει μια πιο ανθρώπινη πόλη. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα κίνησης, μποτιλιαρίσματος. Όπως εκτιμάται, γύρω στις 10.30 το βράδυ θα δοθεί η πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος για τις περιφέρειες και για 6 μεγάλους δήμους της χώρας μας, μεταξύ αυτών και του Ηρακλείου.